Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Όπως γνωρίζετε, κατά τις χθεσινές συναντήσεις και συζητήσεις για την πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ελλάδας και των θεσμών, επιβεβαιώθηκε ότι το Eurogroup της 5ης Δεκέμβρη αποτελεί το ορόσημο για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, τη λήψη των βραχυπρόθεσμων μέτρων για το χρέος και το άνοιγμα της συζήτησης για τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα, ώστε η Ελλάδα να ενταχθεί στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο πρώτο τρίμηνο του 2017. Συγκεκριμένα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Πιέρ Μοσκοβισί ανέδειξε την ισχυρή και θετική πρόοδο που έχει συντελεστεί. Τόνισε ότι οι συζητήσεις κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ αναφερόμενος στο ζήτημα του χρέους, δήλωσε ότι εφόσον οι ελληνικές αρχές αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, τότε και οι εταίροι της πρέπει να αναλάβουν τις δικές τους. Τέλος, επιβεβαίωσε ότι η ανάπτυξη θα είναι 2,5 με 3% το 2017, συντασσόμενος πλήρως με τις εκτιμήσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Εξάλλου, όπως ενημερώθηκα πριν από λίγο, ήδη η Ελστάτ επανεκτίμησε την πορεία της ανάπτυξης για το 2016 με θετικότερους ρυθμούς για το τρίτο τρίμηνο. Στο χθεσινό Euro Working Group, επίσης, καταγράφηκε η πρόοδος που έχει γίνει κατά τις διαπραγματεύσεις της Ελλάδας με τους θεσμούς. Εντοπίστηκαν όμως και γνωστές διαφορές στα ζητήματα των ενεργειακών, των δημοσιονομικών και των εργασιακών. Με δεδομένα τα παραπάνω, θεωρούμε ότι είναι εφικτός και ρεαλιστικός ο στόχος για μια πολιτική συμφωνία στο κρίσιμο Eurogroup της 5ης Δεκέμβρη και προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται εντατικά η ελληνική κυβέρνηση. Στη συνέχεια και μέχρι το τέλος του χρόνου, θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες εκ μέρους όλων των πλευρών, ώστε και τυπικά να κλείσουν οι διαδικασίες και να ανοίξει ο δρόμος για την ποσοτική χαλάρωση. Θυμίζω εξάλλου τη χθεσινή δήλωση του κ. Ντράγκη ότι είναι προς το συμφέρον της Ευρωζώνης αλλά και της Ελλάδας να βρεθεί μόνιμη λύση που θα εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Όπως επίσης και ότι είναι σημαντικό να μην χαθεί το momentum για την απομείωσή του. Ωστόσο, όλες οι πλευρές και ειδικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρέπει να κατανοήσουν ότι μέτρα μετά το 2018 δεν γίνονται αποδεκτά. Και το ίδιο ισχύει και για μια λύση στα εργασιακά που θα αντίκειται στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Όσο για τα πρωτογενή πλεονάσματα μετά τη λήξη του προγράμματος, αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά, συμφωνώντας με την ελληνική κυβέρνηση, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να διατηρηθούν, αντί να ζητά πρόσθετα μέτρα που λειτουργούν ηφαισιακά, θα πρέπει αντίθετα να πιέσει στην κατεύθυνση για την γενναία ρύθμιση του ελληνικού χρέους και τη συνακόλουθη αντίστοιχη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει σταθερά την προσπάθεια για επανεκκίνηση των συνομιλιών στην Κύπρο παρά τις δυσκολίες. Βρισκόμαστε σε σταθερό συντονισμό και επαφή με την κυπριακή κυβέρνηση, με στόχο την εξέβρεση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ και της ιδιότητας της Κύπρου ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Μετά τις χθεσινές συναντήσεις με τους κυρίους Κερέ και Μοσκοβισί, ο Πρωθυπουργός αναχώρησε για την Κούβα προκειμένου να παρευρεθεί και να απευθύνει επικίδιο στη δημόσια λαϊκή συγκέντρωση προς τιμή του Φιντέλ Κάστρο που θα λάβει χώρα στην Πλάζα de la Revolución στην Αβάνα, σήμερα στις 7 ώρα Κούβας. Σημειώνω ότι ο Πρωθυπουργός θα είναι ένας από τους λίγους ομιλητές κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης συγκέντρωσης. Θα επιστρέψει τα ξημερώματα της Πέμπτης, ώστε την Παρασκευή να αναχωρήσει για το Άμπου Ντάμπι, όπου στο περιθώριο της Συνόδου για το Περιβάλλον θα συναντήσει τον Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Ολάν. Καλημέρα κύριε εκπρόσωπε, Δώρα Αντωνίου από την Καθημερινή. Μας είπατε τι δεν κάνει αποδεκτά η κυβέρνηση. Μπορείτε να μας πείτε πού είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει μέχρι το τέλος της εβδομάδος που είναι ουσιαστικά το άτυπο χρονοδιάγραμμα για να επιτευχθεί η συμφωνία. Έχουμε δηλώσει όλους τους τόνους ότι εργαζόμαστε εντατικά για μια συμφωνία μέχρι το τέλος της εβδομάδας, η οποία δεν θα περιλαμβάνει υποχωρήσεις στα εργασιακά και θα γεφυρώνει το χάσμα σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά. Από εκεί και πέρα, στο 90% των ζητημάτων που αφορούν τη δεύτερη αξιολόγηση και τα οποία έχουν κλειδώσει αυτή τη στιγμή, η ελληνική πλευρά, όπως και οι θεσμοί, έχουν κάνει εκατέρωθεν υποχωρήσεις. Έχουμε ξαναπεί ότι σε ό,τι αφορά το ζήτημα των μέτρων για μετά τη λήξη του προγράμματος δεν μπορούμε να κάνουμε αποδεκτές υποχωρήσεις, όπως επίσης και ότι στα εργασιακά δεν μπορούμε να κάνουμε αποδεκτή μία λύση η οποία θα αντίκειται στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Εξάλλου, να θυμίσουμε
ότι οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμών, όταν διαπραγματεύονται, και αυτό είναι πράγμα το οποίο έχει αποφασιστεί, έχει υπάρξει απόφαση και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, δεσμεύονται από το ενεσουσιακό δίκαιο. Με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι υπάρχουν οι πραγματικοί όροι και είναι ρεαλιστικό να υπάρξει μια συμφωνία, ένα staff level agreement μέχρι το τέλος της εβδομάδας μεταξύ της Ελλάδας και των Ευρωπαϊκών Θεσμών. Κύριε Εκπρόσωπε, κύριε Υπουργέ, όσον αφορά το ζήτημα των εργασιακών, υπάρχει ένα σενάριο το οποίο διακινείται τώρα τελευταία και μιλάει για παράταση της συζήτησης όλου του ζητήματος και ίσως και για μετάθεση εξέβρεσης λύσης για το 2018. Αυτό το ενδεχόμενο θα είναι κάτι το οποίο κυνηγάει η κυβέρνηση, το επιθυμεί, εάν προκύψει και πώς θα σταθεί εάν προκύψει κάτι τέτοιο. Από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης είναι σαφές ότι η θέση η οποία έχει εκφραστεί με όλους τους τρόπους και κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης αφορά την αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την μη αποδοχή μιας αύξησης του ορίου στις ομαδικές απολύσεις. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει πιθανότητα από τη δική μας μεριά να αποδεχθούμε, να πάρουμε δυσμενή μέτρα τώρα και να μεταθέσουμε αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων στο μέλλον. Με αυτή την έννοια σας λέω ότι δεν συζητάμε σενάρια μετάθεσης του προβλήματος στο μέλλον, καθώς θεωρούμε ότι η αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι κομβική όχι μόνο για την προστασία των εργαζομένων, αλλά και για την ανάπτυξη, για την οικονομική ανάπτυξη και για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας στη βάση των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών. Η κυρία Ζουρμπά. Καλησπέρα. Κύριε εκπρόσωπε, είπατε ότι η κυβέρνηση δεν συζητά λήψη νέων μέτρων για μετά τη λήξη του προγράμματος του 2018. Αυτή είναι κόκκινη απαράβατη γραμμή από ό,τι καταλαβαίνω. Υπάρχει πλάν B, εάν αυτό γίνει απαιτητό από τους θεσμούς. Σας είπα και προηγουμένως ότι εργαζόμαστε εντατικά ώστε να υπάρξει πολιτική συμφωνία την 5η του Δεκέμβρη και να κλείσουν και τα τυπικά της δεύτερης αξιολόγησης μέχρι το τέλος του έτους. Από εκεί και πέρα, πλάν B για την ελληνική κυβέρνηση δεν υφίσταται. Όπως δεν υφίσταται και για κανέναν άλλον. Κύριε Σαντζολέτος. Κύριε εκπρόσωπε, μπαίνει όλο και πιο πολύ στη συζήτηση το θέμα των εκλογών. Αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός, είπε κάποια πράγματα και ο κύριος Τσακαλώτος. Αν οι δανειστές επιμείνουν, υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο από την πλευρά της κυβέρνησης? Τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Οικονομικών, ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και ο Υπουργός Οικονομικών χθες στην ομιλία του στο Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο, έθεσαν με σαφήνεια τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτό το οποίο είπαν είναι ότι το σενάριο των εκλογών εν μέσω διαπραγματεύσεων είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτή η θέση είναι επικίνδυνη για την ελληνική οικονομία και για τη χώρα, διότι η επιβεβαίωση ενός τέτοιου σενάριου αυτή τη στιγμή θα διέκοπτε τις διαδικασίες της δεύτερης αξιολόγησης, θα έστελνε τη ρύθμιση του χρέους για μετά το 2017, ίσως και ποτέ, και προφανώς θα εμπόδιζε την είσοδο της Ελλάδας στο πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης. Με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι το σενάριο των εκλογών δεν είναι ένα υπαρκτό σενάριο, δεν μπορούμε να το κάνουμε και δεν πρόκειται να το κάνουμε αποδεκτό, όχι για λόγους που αφορούν την κυβέρνηση, αλλά για λόγους που αφορούν το ίδιο το μέλλον της χώρας και την πορεία των διαπραγματεύσεων, αλλά και την έξοδο από το πρόγραμμα. Κύριος Ελευθερόπουλος. Κύριε Υπουργέ, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Και η Ευρώπη που θα μείνει και τι ακριβώς θέλει να κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με τις αμφισημίες που το διακρίνουν σε πάρα πολλά ζητήματα. Όπως όλα δείχνουν όμως ότι οι θεσμοί τα βρίσκουν μεταξύ τους για την παραμονή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εάν η συγκεκριμένη πλευρά, ο συγκεκριμένος θεσμός επιμείνει σε μέτρα, επιμείνει στο ζήτημα των εργασιακών, πώς θα το χειριστείτε? Σας είπα και προηγουμένως ότι από τη δική μας μεριά δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή μία λύση για τα εργασιακά η οποία θα αντίκειται στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Το ίδιο θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι και η στάση της Κομισιόν. Αναφέρθηκα και στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η οποία δεσμεύει τους Ευρωπαίους αξιωματούχους κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων να
διαπραγματεύονται στη βάση του ενωσιακού δικαίου. Με αυτή την έννοια δεν είναι νομικά εφικτή μία λύση η οποία δεν θα περιλαμβάνει την αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι υπάρχει δυνατότητα και είναι ρεαλιστικός και εφικτός ο στόχος να κλείσουμε τις διαδικασίες της δεύτερης αξιολόγησης στο υπάρχον χρονοδιάγραμμα, αρκεί όλες οι πλευρές να κατανοήσουν ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται να αποδεχθεί νέα μέτρα. Οι δηλώσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων και εχθές, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα, τίνουν προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή ότι είναι δυνατή, εφικτή και ευκταία μία συμφωνία μέχρι την 5η του Δεκέμβρη. Κυρία Μάνη. Είπατε τώρα και στην αρχή της εισήγησής σας ότι επιβεβαιώθηκε και χθες από τις συναντήσεις ότι η 5η Δεκεμβρίου αποτελεί ορόσημο για τη συμφωνία. Τώρα πάλι είπατε ότι είναι εφικτός και ρεαλιστικός ο στόχος για την 5η Δεκεμβρίου. Το εφικτός αφήνει και ένα περιθώριο να μην γίνει η συμφωνία στις 5 Δεκεμβρίου. Ποιο είναι το απότατο όριο που πρέπει να κλείσει η συμφωνία, αν δεν είναι η 5η Δεκεμβρίου? Είναι εντός Δεκεμβρίου, είναι μετά τις γιορτές? Εργαζόμαστε εντατικά για να κλείσουμε τη συμφωνία στις 5 Δεκέμβρη στη βάση των αρχών τις οποίες έχουμε περιγράψει. Από εκεί και πέρα στόχος είναι και τυπικά η αξιολόγηση να κλείσει μέχρι το τέλος του χρόνου και εντός του πρώτου τριμήνου 2017 να ενταχθούμε στην ποσοτική χαλάρωση. Αυτό είναι το σενάριο πάνω στο οποίο δουλεύει η ελληνική κυβέρνηση. Θα ήθελα σε ένα άλλο θέμα. Επειδή αναφερθήκατε και στην εισήγησή σας, κύριε εκπρόσωπε, ότι στηρίζει η Ελλάδα την επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό, θα ήθελα να ξέρω εάν η ελληνική πλευρά εξακολουθεί να έχει στο τραπέζι το θέμα μιας προεργασίας, να το πούμε έτσι, για το θέμα, με την Τουρκία, για το θέμα των εγγυήσεων, για να προχωρήσει και η πολυμερής διάσκεψη. Αυτή τη στιγμή η βασική προτεραιότητα όλων πρέπει να είναι η επανακίνηση των συνομιλιών στην Κύπρο. Από εκεί και πέρα, μία συνάντηση, μία διμερή συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο δεν έχει καθοριστεί αυτή τη στιγμή. Θα γίνει την κατάλληλη στιγμή εφόσον επανεκκινήσουν οι συνομιλίες που θα οδηγήσουν τελικά στην εξέβρεση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης. Κύριε εκπρόσωπε, είπατε προηγουμένως και δηλώσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων ότι να μην χαθεί το momentum. Ποιο είναι το momentum αυτή τη στιγμή, αυτό που έχει κάνει η κυβέρνηση με το σύνολο των προεπαιτούμενων το οποίο έχει καθορίσει, ή αυτά οι εξελίξεις που θα συμβούν στην Ευρώπη μετά τις εκλογές που έχουμε και στην Ιταλία για το Σύνταγμα, αλλά και στην Αυστρία και στην Ολλανδία? Ευχαριστώ. Είναι δεδομένο ότι η δεύτερη αξιολόγηση έχει προχωρήσει με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Όλοι αναγνωρίζουν την πρόοδο η οποία έχει συντελεστεί. Όλοι αναγνωρίζουν ότι ο μεγάλος όγκος των θεμάτων έχουν κλείσει από όλες τις πλευρές. Ήδη έχει ξεκινήσει η νομοθέτηση ζητημάτων τα οποία σχετίζονται με τη δεύτερη αξιολόγηση. Επίσης υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα σε ολόκληρη την Ευρώπη σε ό,τι αφορά την λήψη βραχυπρόθεσμων μέτρων για το ελληνικό χρέος. Υπάρχει επίσης προχωρημένη μια συζήτηση για τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα, καθώς και η βούληση όλων των πλευρών να βρεθεί μια μόνιμη λύση η οποία θα αφορά την ελληνική οικονομία, το ελληνικό χρέος και την μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της. Αυτά όλα συγκροτούν το momentum, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να χαθεί, με την έννοια ότι μια παράταση στην χρονική διάρκεια των συνομιλιών θα δημιουργούσε εμπλοκές προς όλες τις πλευρές σε μια περίοδο που ούτως ή άλλως είναι ασταθής, όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο. Κύριε εκπρόσωπε, αν κατάλαβα καλά, συμφωνείτε ότι έχει κλείσει το 90% των θεμάτων και ζητείτε πολιτική διευθέτηση για να κλείσει η συμφωνία. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι το υπόλοιπο 10% εργασιακά, ενεργειακά, τα περνάμε όσοι έχουν χωρίς να υπάρξει συμφωνία και πάμε στον οδικό χάρτη που έχετε χαράξει για χρέος, ποσοτική χαλάρωση? Το ένα ερώτημα. Και το άλλο. Όταν λέτε μέτρα μετά το 18 δεν θα γίνουν αποδεκτά.
μέτρα μέχρι το 18 υπάρχει πιθανότητα να δούμε νέα. Θα σας πω πολύ συγκεκριμένα για το δημοσιονομικό. Είναι γνωστό, το έχουμε πει και άλλες φορές, ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ Ελλάδας και θεσμών της τάξης των 600 εκατομμυρίων ευρώ για το 2018. Η διαφορά αυτή μπορεί να μειωθεί κατά τις διαπραγματεύσεις και από εκεί και πέρα στο ποσό το οποίο θα απομείνει μπορούν να βρεθούν συγκεκριμένες λύσεις οι οποίες θα αφορούν το 0,1 ή 0,2% του ΑΕΠ. Πρόκειται για οριακές μετατροπές. Αυτά τα μέτρα βεβαίως τα συζητάμε, είναι συμφωνημένα στο πλαίσιο της συμφωνίας του 2015. Από εκεί και πέρα οτιδήποτε αφορά την περίοδο μετά τη λήξη του προγράμματος δεν συζητείται, καθώς η κυβέρνηση δεν μπορεί να δεσμευτεί για κάτι το οποίο υπερβαίνει τα όσα συμφωνήθηκαν τον Αύγουστο του 2015. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, σας είπα ότι η ελληνική κυβέρνηση και οι θεσμοί έχουν κάνει αμοιβές υποχωρήσεις για να βρεθούν κοινές βιώσιμες λύσεις στο 90% των θεμάτων που αφορούν τη δεύτερη αξιολόγηση. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά ειδικά τα εργασιακά, εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή μία λύση η οποία θα αντιβαίνει στο ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτημένο και το ίδιο θεωρούμε και για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Κύριε εκπρόσωπε, μόλις τώρα είπατε για περίπου έτσι κόκκινες γραμμές. Δηλαδή ότι η κυβέρνηση είναι ανυποχώρητη σε ορισμένα θέματα, όπως τα εργασιακά κτλ. Παίρνω αφορμή αυτό που είπε και ο Τσακαλώτος, ότι ζούμε περίπου τον Ιούλιο του 2015, με κάποιον άλλο τρόπο βέβαια. Και ταυτόχρονα λέτε κι εσείς και άλλα κυβερνητικά στελέχη ότι δεν υπάρχει plan B, εκλογές κτλ. Αν δεν έχετε plan B, τι θα κάνετε, μπορείτε να ξεκαθαρίσετε, τι θα κάνετε αν επιμείνουν οι δανειστές να παραβιάσετε τις κόκκινες γραμμές, διότι τον Ιούλιο του 2015, επειδή δεν υπήρχε κανένα άλλο σχέδιο προφανώς, πήγαμε σε ένα τρίτο μνημόνιο. Μήπως τώρα υπάρχει τέταρτο μνημόνιο έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, τι θα κάνετε εάν επιμείνουν οι δανειστές να παραβιαστούν αυτές οι γραμμές, εφόσον λέτε ότι δεν υπάρχει θέμα εκλογών, εκτός αν υπάρχει. Και ένα συμπληρωματικό, αν έχετε την καλοσύνη. Η συμφωνία που ενδεχομένως υπάρχει και μέσω του μεσοπρόθεσμου προγράμματος υπερβαίνει τη θητεία αυτής της κυβέρνησης. Αν σας ζητηθούν δηλαδή να συμφωνήσετε για πέραν του 19, το 20, το 21, μέσω του μεσοπρόθεσμου, πώς μπορείτε να δεσμεύσετε τη χώρα και τι θα κάνετε γι' αυτό για διάστημα πέραν της θητείας της κυβέρνησης? Να απαντήσω στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας. Τα μεσοπρόθεσμα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής αποτελούσαν συνοδευτικό των συμφωνιών από το 2010 και μετά. Επομένως, όλες οι κυβερνήσεις μέσω των μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων δέσμευαν τις επόμενες κυβερνήσεις σε μια συγκεκριμένη δημοσιονομική προσαρμογή. Να σας θυμίσω επίσης ότι τα μεσοπρόθεσμα προγράμματα τα οποία συμφωνήθηκαν το 2012, το 2013, το 2014 δεσμεύαν την ελληνική κυβέρνηση για πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 4,5% για το 2016, του 4,5% για το 2017, του 4,2% για το 2018 και πάει λέγοντας μέχρι νομίζω τα μέσα του 2030, αν δεν κάνω λάθος. Με αυτή την έννοια, οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ είχαν δεσμεύσει τις ελληνικές κυβερνήσεις για περισσότερο από μία εικοσαετία σε πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 4,5%. Αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω ακριβώς επειδή η ελληνική κυβέρνηση που προέκυψε από τις εκλογές του Γενάρη του 2015 αποφάσισε για πρώτη φορά να διαπραγματευτεί σκληρά με τους δανειστές. Και αυτό το οποίο είχαμε ήταν μια πολύ μεγάλη εξοικονόμηση πόρων για την ελληνική οικονομία της τάξης των 20 δισεκατομμυρίων για την τριετία 2015-2018. Αυτό σε ό,τι αφορά τις μακροχρόνιες δεσμεύσεις, οι οποίες ούτως ή άλλως ακολουθούν τις δανειακές συμβάσεις με τους δανειστές ήδη από το 2010. Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, σας επαναλαμβάνω ότι η ελληνική κυβέρνηση εργάζεται εντατικά και σταθερά ώστε να υπάρξει συμφωνία στις 5 Δεκέμβρη. Θεωρούμε ότι αυτός είναι ένας ρεαλιστικός και εφικτός στόχος. Από εκεί και πέρα, αν υπάρξουν έντονες διαφωνίες,
εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια της διαπραγμάτευσης, ώστε σε κάθε περίπτωση να βρεθεί μια λύση μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτό είναι το σενάριο στη βάση του οποίου δουλεύουμε. Το σχέδιο των εκλογών, επαναλαμβάνω, ότι είναι σχέδιο του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος αυτό το οποίο θέλει να κάνει αυτή τη στιγμή είναι να διαλύσει την διαδικασία των διαπραγματεύσεων για τη δεύτερη αξιολόγηση, να μην υπάρξει ρύθμιση για το ελληνικό χρέος, στη συνέχεια η Ελλάδα να μην μπει στο πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης, ώστε να μπορέσει να επιβάλλει ένα σκληρό πρόγραμμα λιτότητας. Αυτό ακριβώς είναι το σχέδιο του Τετάρτου Μνημονίου και σας διαβεβαιώ ότι δεν είναι το σχέδιο της παρούσας κυβέρνησης. Μπορείτε να μας πείτε, κύριε εκπρόσωπε, ποια είναι η στάση της κυβέρνησης για το Ταμείο? Θέλετε να μείνει ή να φύγει? Γιατί έχουμε ακούσει και διάφορες δηλώσεις από υπουργούς τα τελευταία 24 ώρα. Είστε θετική ή αρνητική στην παραμονή του στο πρόγραμμα? Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης ό,τι αφορά το Ταμείο είναι σαφής, συγκεκριμένη και ενιαία. Από την πρώτη στιγμή λέγαμε ότι το Ταμείο σε κάθε περίπτωση οφείλει να αποφασίσει τι θέλει εκείνο να κάνει. Αν θέλει να μείνει ή αν θέλει να φύγει. Και για να αποφασίσει τι θέλει να κάνει, θα πρέπει να κατανοήσει ότι η ελληνική οικονομία δεν αντέχει νέα μέτρα για μετά το 2018. Με αυτή την έννοια σας λέω ότι αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θέλει να πιέσει προς κάποια κατεύθυνση, ώστε να υπερβούμε τις ηφαισιακές πολιτικές του προηγούμενου διαστήματος, αυτή η κατεύθυνση είναι η κατεύθυνση των Ευρωπαίων εταίρων και όχι της ελληνικής κυβέρνησης. Πρέπει να πιέσει για ρύθμιση του ελληνικού χρέους και για μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Η απέτηση για νέα μέτρα μετά το 2018, έτσι ώστε να βγει το πρωτογενές πλεόνασμα του 3,5% κατά την άποψη και τις προβλέψεις βεβαίως του Ταμείου, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από την ελληνική κυβέρνηση, όπως δεν έγινε αποδεκτή και κατά την διάρκεια της πρώτης αξιολόγησης, όπου τελικά προέκυψε μια συμφωνία στην οποία το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως γνωρίζετε, παρέμεινε ως τεχνικός σύμβουλος. Σε ό,τι αφορά τώρα τις δηλώσεις μεταξύ υπουργών, δεν θεωρώ ότι υπάρχει αμφισημία εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης. Αν εννοείτε τις δηλώσεις του κυρίου Σκουρλέτη και τις δηλώσεις του κυρίου Παπαδημητρίου, αυτό το οποίο υπόθηκε και από τους δύο υπουργούς είναι ότι το Ταμείο σε κάθε περίπτωση οφείλει να αποφασίσει. Ο κύριος Παπαδημητρίου είπε ότι θέλουμε το Ταμείο να συμμετέχει στο πρόγραμμα, ούτως ή άλλως το Ταμείο θα συμμετέχει ως τεχνικό σύμβουλο στο πρόγραμμα, οποιαδήποτε και αν είναι η απόφασή του, καθώς κάτι τέτοιο περιλαμβάνεται στη συμφωνία του 2015. Ο δε κύριος Σκουρλέτης είπε ότι σε κάθε περίπτωση μπορούμε και χωρίς το Ταμείο. Θέλουμε, αλλά μπορούμε και χωρίς το Ταμείο. Νομίζω ότι αυτές οι δύο δηλώσεις δεν είναι αντιφατικές μεταξύ τους. Κύριε εκπρόσωπε, με έναν έτσι επιδέξιο τρόπο αφήνεται να εννοηθεί ότι αν αποτύχει διαπραγμάτευση θα φταίει η Νέα Δημοκρατία που ζητάει εκλογές. Ας υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ζητούσε εκλογές και η διαπραγμάτευση δεν πήγαινε καλά. Εσείς θα πηγαίνατε σε εκλογές ή όχι? Τώρα μου βάζετε υποθετικές ερωτήσεις με διπλές προϋποθέσεις κλπ. Εγώ σας λέω ότι η συγκεκριμένη κατάσταση αυτή τη στιγμή έχει ως εξής. Η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί και δουλεύει εντατικά ώστε να κλείσουμε την αξιολόγηση στις 5 Δεκέμβρη και στη συνέχεια να γίνουν όλα όσα απαιτούνται, έτσι ώστε μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε και την τυπική, εν πάση περιπτώσει, υιοθέτηση της θέσης ότι τα ζητήματα έχουν κλείσει, προχωράμε στην ρύθμιση του ελληνικού χρέους και στη συνέχεια στην ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Το σενάριο των εκλογών δεν βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση. Αντιθέτως είναι επικίνδυνο για τη χώρα, διότι διακόπτει τη δεύτερη αξιολόγηση, διακόπτει την συζήτηση και το momentum, όπως είπε ο κύριος Ντράγκη στις χθεσινές του δηλώσεις για τη ρύθμιση του χρέους, και διακόπτει και την μεγάλη προσπάθεια που γίνεται έτσι ώστε να ενταχθεί η χώρα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Με αυτή την έννοια δεν αποτελεί σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης. Αποτελεί σχέδιο του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος θέλει να επιβάλλει ένα σκληρό πρόγραμμα λιτότητας, το οποίο εμείς ονομάζουμε τέταρτο μνημόνιο. Νομίζω ότι σε λίγο και ο κύριος Μητσοτάκης θα αποδεχθεί ότι τελικά το σχέδιό του είναι το τέταρτο μνημόνιο.
Κύριε εκπρόσωπε, μόλις πριν από λίγο βγήκαν κάποια στοιχεία για την ελληνική οικονομία από την Ελιστάτ, γάμα τρίμηνο, πιο καλά και πιο θετικά από αυτό που περιμέναμε. Και ο κύριος Ντάιζενμπλουμ πριν από λίγο, μιλώντας στο Reuters, είπε ότι δεν μπορεί να ζητάμε από την Ελλάδα πλεονάσματα 3,5% μετά το 18. Στο ίδιο μικρό σχήμα και ο κύριος Μοσχοβησή. Είναι ένα διαπραγματευτικό χαρτί για την κυβέρνηση και τα θετικά στοιχεία για την οικονομία, αλλά και ότι πλέον στην Ευρώπη διαμορφώνονται δύο γραμμές για τα πρωτόγενη πλεονάσματα και πώς μπορούμε να πείσουμε τον Δουνουτού να δεχτεί και το Σόιμπλε να βρεθεί χρυσή τομή. Αυτά τα οποία περιγράφετε συγκροτούν αυτό το οποίο έλεγα και προηγουμένως, το momentum για την ελληνική οικονομία, αλλά και το momentum που υπάρχει στις διαπραγματεύσεις για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης και την ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Ανέφερα και στην εισαγωγική μου τοποθέτηση τα στοιχεία, τα αναθεωρημένα στοιχεία της Ελστάτ, τα οποία επιβεβαιώνουν την κυβερνητική θέση, αλλά και όσα είπε εχθές ο κύριος Μοσκοβησή, ότι δηλαδή η Ελλάδα έχει περάσει επιτέλους στη φάση της ανάκαμψης. Τούτο δεν σημαίνει βεβαίως ότι δεν υπάρχουν πραγματικές δυσκολίες για τους πολίτες οι οποίοι βιώνουν μια κατάσταση που έχει συσσωρεύσει υπερβολικά βάρη. Στόχος λοιπόν της ελληνικής κυβέρνησης είναι να αξιοποιήσει το momentum που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις διαπραγματεύσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να γυρίσουμε σελίδα και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής, οι συνθήκες της καθημερινότητας για τους εκατομμύρια συμπολίτες μας. Αυτός είναι ο βασικός στρατηγικός στόχος, αυτό είναι το βασικό σενάριο πάνω στο οποίο δουλεύει η ελληνική κυβέρνηση και έχουμε αισιοδοξία ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε όλα όσα έχουμε θέσει και όλα όσα έχουμε περιγράψει όλο το προηγούμενο διάστημα με μια θετική απόφαση την 5η του Δεκέμβρη στο Eurogroup και με κλείσιμο συνολικά της αξιολόγησης μέχρι το τέλος του χρόνου. Είναι απαραίτητο για την ελληνική οικονομία, είναι απαραίτητο για τη σταθερότητα στην Ευρώπη, είναι απαραίτητο για να μπορέσει τελικά ο ελληνικός λαός μετά από όλες αυτές τις θυσίες να γυρίσει σελίδα και να αξιοποιήσει τα ωφέλη της ανάκαμψης, της ανάπτυξης, η οποία επιβεβαιώνεται από όλες τις πλευρές. Κύριε εκπρόσωπε, πριν από λίγο κατηγορήσατε ουσιαστικά τις προηγούμενες κυβερνήσεις ότι δέσμευαν τη χώρα και πέραν του εκλογικού του σκύκλου, οι κυβερνήσεις αυτές, σε υψηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα. Μετά την παραδοχή του Υπουργού Οικονομικών εχθές, του κ. Τσακαλώτου, ότι οι εταίροι ζητούν μέτρα μετά το 18, μετά το τέλος του προγράμματος. Διερωτάμε αν η κυβέρνηση θα ακολουθήσει την πεπατημένη των προηγούμενων κυβερνήσεων ή σκέφτεστε να νομοθετήσετε με αυξημένη πλειοψηφία. Τα μεσοπρόθεσμα προγράμματα αποτελούν μια καθιερωμένη τεχνική για τις προοπτικές, εν πάση περιπτώσει, και για τις εκτιμήσεις της πορείας της ελληνικής οικονομίας από το 2010 και μετά. Σχετίζονται με αυτό το οποίο, στην διάλεκτο που χρησιμοποιούν οι εταίροι αλλά και η ελληνική κυβέρνηση κατά την πορεία των διαπραγματεύσεων, ονομάζεται debt sustainability analysis, έχει να κάνει με τη μελέτη βιωσιμότητας του χρέους, δηλαδή με το ποια πρωτογενή πλεονάσματα απαιτούνται έτσι ώστε το χρέος να θεωρείται βιώσιμο, να μπορεί δηλαδή να εξυπηρετείται και να αποπληρώνεται. Με αυτή την έννοια, τα μεσοπρόθεσμα προγράμματα υπερβαίνουν ούτως ή άλλως, όχι απλώς την τετραετία, αλλά πολλές φορές και πηγαίνουν και πολύ παραπέρα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα είναι στενά συνδεδεμένα με τη μελέτη βιωσιμότητας του χρέους. Από εκεί και πέρα, τα μεσοπρόθεσμα προγράμματα οφείλω να σας πω ότι αναθεωρούνται πάρα πολύ συχνά, δύο φορές το χρόνο. Με αυτή την έννοια, ακόμα και αν ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα λέει ότι το 2019 θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%, τίποτα δεν εμποδίζει τη στιγμή που θα ληφθούν τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα για το χρέος να απομειωθούν και οι στόχοι των μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων σε ό,τι αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα. Δηλαδή πρόκειται για μια ανοιχτή διαπραγμάτευση η οποία θα κλείσει όταν παρθούν οι συγκεκριμένες αποφάσεις για τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι δεν υφίσταται το θέμα το οποίο αναδείχθηκε τις τελευταίες 24 ώρες από κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.